Είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, για τους αναμορφωτάς της Οικουμένης, τους Αγίους και Πανενδόξους του Χριστού Αποστόλους. Είναι γεγονός ότι όσα και αν πούμε για τους Αγίους Αποστόλους δεν τελειώνουν και είναι πάντοτε ελάχιστα μπροστά σε εκείνο το μέγα και πολύ το οποίο προσέφεραν αυτοί στην Εκκλησία του Χριστού και στην Οικουμένη και όλο προσφέρουν συνεχώς. Εμείς απλά παίρνουμε μερικά ποτήρια από αυτό για να δροσιστούμε, να αναβαπτιστούμε στα νάματά τους, γιατί και εμείς είμεθα παιδιά των Αποστόλων, να εμπνευστούμε από το υπέροχο παράδειγμά τους και να κινητοποιηθούμε κι εμείς ο καθένας στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού στο να κάνουμε έργα και πράξεις θεϊκές. Θα ήθελα σήμερα να αναφερθούμε περισσότερο στους δύο πρωτοκορυφαίους και πανεφήμους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, οι οποίοι κατά την ημνολογία της ημέρας αποτελούν του Σταυρού τα κέρατα. Κέρας σημαίνει παράταξη, σημαίνει δύναμη. Είναι όντως ο Σταυρός του Χριστού, του Πέτρου και του Παύλου και της Εκκλησίας το κάφημα και της Οικουμένης ο φύλαξης. Εκείνοι με τη δύναμη τιμίου και ζωοποιού σταυρού μπόρεσαν και έφεραν τα έθνη σε θεογνωσία και κήρυξαν το Ευαγγέλιο έως εσχάτου της γης και αναμόρφωσαν την Οικουμένη και ενίκησαν την πάνσοφη Αθήνα και τη σιδηρόφρακτη Ρώμη και κατόρθωσαν στη συνέχεια οι διάδοχοί των να φέρουν στην Εκκλησία και τον διώκτη αυτής, τον Κέσαρα, τον Μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Διώκτε ήσαν βέβαια οι προαυτού αυτοκράτορες, εκείνος όμως κατάλαβε και φωτίστη βέβαια γι' αυτό από το Θεό ότι το μέλλον ανήκει στην Εκκλησία. Είναι η ελπίδα του κόσμου, είναι η αγκαλιά του Θεού και η σωτηρία της Οικουμένης. Και γι' αυτό ο Μέγας και Άγιος αυτός εις Απόστολος Βασιλεύς ήλθε στην Εκκλησία από πεποίθηση και έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία και τη διακονία της και έβαλε το λαό του μέσα σε αυτήν με τον πιο αρχοντικό τρόπο που λέγεται άνεξη θρησκεία, την οποία και κατοχύρωσε νομοθετικά στη συμφωνία του με το Λικίνιο στα Μεδιόλανα στα 313 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος ήταν υπέροχη μορφή και μάλιστα αισθηματική, επαναστατική, εκρηκτική και αναρχική φύσης. Ήταν ψαράς, άνθρωπος αγάπης και στοργής, του κόπου και του μόχθου, της βιοπάλης. Μπορούσε να καταλαβαίνει αμέσως τα πάθια και τους καημούς των ανθρώπων και μπορούσε αυτός εν καιρό ευθέτω να γίνει αλλιεύς των ανθρώπων. Και έγινε. Έμαθε κοντά στο Χριστό μας την τέχνη να αγαπά, την τέχνη να συγχωρεί και την τέχνη προπαντός να αλλιεύει τους ανθρώπους με τις αγάπης, τα δίχτυα και τις υπομονής και της Θείας Χάριτος την ισχύ. Ήταν όμως άνθρωπος άστατος, δυσκολεμένος και διέτρεχε συνεχώς την κάμα των μεταπτώσεων. Το βλέπουμε και στο μυστικό δείπνο που δεν άφησε τον Ιησού Χριστό να του πλύνει τα πόδια, ενώ εκείνος το έκανε στους άλλους μαθητάς. Και όταν ήρθε η σειρά του, του είπε «Θα πλύνεις τα πόδια μου στον αιώνα».
Και ο Ιησούς του λέει, αν δεν καθίσεις να πλύνω τα πόδια σου, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Και εκείνος που τον υπεραγαπούσε το Χριστό μας, του λέει τότε όχι μόνο τα πόδια, αλλά και την κεφαλή και όλο το σώμα, και αν επιτρέπετε κάνε μου και ένα μπάνιο. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Κύριο, αλλά και τόσο πολύ ήταν αδύνατος, όπως ήμεθα και οι περισσότεροι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος μας εκφράζει. Έφτασε να αρνηθεί το Χριστό που πριν λίγο του είχε υποσχεθεί πως αν χρειαστεί θα πήγαινε και στη φυλακή και στο θάνατο για χατήρι του. Τον αρνήθηκε με αναθεμάτια και όρκους, κατά το χειρότερο τρόπο και χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Διολυσθαίνουμε στο κακό χωρίς να το καταλάβουμε και πολλές φορές χωρίς να έχουμε τη δύναμη να μπορούμε να αντισταθούμε. Ο Πέτρος λοιπόν μας εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο και ύστερα είχε έννοια, μεγάλη έννοια, πώς θα το εξέλαβε αυτό ο Χριστός. Για δεν μπόρεσε να τον ξαναδεί. Τον παρέλαβαν οι άνομοι, τον δίκασαν, τον καταδίκασαν και τον οδήγησαν στο σταυρό της οδύνης και του θανάτου. Και ο Πέτρος υπέφερε και επονούσε και στενοχωρεί το. Ευτυχώς που ο Ιησούς πρόλαβε και τον συνέδεσε λίγο πριν το μυστικό δείπνο, στο 22 κεφάλαιο του Λουκά το διαβάζουμε, με τον Ευαγγελιστή της Αγάπης, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Και εκείνος μετά την πτώση του αυτή πήγε και έμενε κοντά στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γιατί στις δύσκολες και γολγοθαϊκές ώρες που μας βρίσκουν έχουμε ανάγκη από ανθρώπους θείας αγάπης για να μας στηρίξουν, μας υποστηρίξουν και μας βοηθήσουν μέχρι να περάσει αυτή η δυσκολία και ο άφατος πόνος. Γι' αυτό και τον βλέπουμε όταν η Μαγδαληνή Μαρία μετά την Ανάσταση του Χριστού μας πήγε και του είπε ότι ο Κύριος δεν είναι στον τάφο και ήραν το σώμα του, τότε τρέχει μαζί με τον Ιωάννη και έρχονται στο μνημείο. Ο Ιωάννης ως νεότερος έδρα μετάχιον του Πέτρου, έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο. Και ο Πέτρος ήρθε αργότερα. Ο Ιωάννης φτάνοντας στον τάφο δεν μπήκε μέσα, φοβήθηκε. Δεν είχε λάβει την τέλεια αγάπη η οποία εξοβάλλει των φόβων. Ήταν και αυτός αδύνατος παρότι δεν αρνήθηκε και παρότι αγαπούσε. Ο Πέτρος ερχόμενος εισήλθε κατευθείαν στο μνημείο. Αφού είχε αρνηθεί τον Χριστό, αφού τον είχε προδώσει και αυτός με τον τρόπο του και χειρότερα από τον Ιούδα, τώρα σου λέει τουλάχιστον ας του δείξω πως δεν λογαριάζω πια το σαρκείο μου, δεν λογαριάζω τίποτα. Αν είναι μέσα στρατιώτης και με σκοτώσουν, ας με σκοτώσουν, για να δει ο μεγάλος ότι τέλος πάντων και παρόλη την άρνηση, παρόλα τα λάθη, συνεχίζω να τον αγαπώ και να τον λατρεύω. Μπήκε και ο Ιωάννης και βρήκαν μόνα τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον. Αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν την Ανάσταση. Το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη συνέχεια. Ουδέπο γαρίδισαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Γιατί ποτέ μα ποτέ δεν κατάλαβαν και δεν αντελήφθησαν τη γραφή που έλεγε πως είναι ανάγκη να γίνει η Ανάσταση. Και ύστερα ο Πέτρος έμεινε στο σπίτι του Ιωάννη στη συνέχεια και ήρθαν οι μυροφόρες και του είπαν ότι μας παρήγγειλε ο Ιησούς μέσω του Αρχαγγέλου της Αναστάσεως να πούμε στους μαθητάς, να σας πούμε δηλαδή, να πάτε και να τον περιμένετε στη Μικρά Γαλιλαία, στο όρος των Ελαιών, εκεί θα σας περιμένει. Και είπε επιπλέον να το πείτε και στον Πέτρο. Σκεφτείτε και φανταστείτε τη χαρά του Πέτρου όταν ο Ιησούς ο αγαπημένος του έστειλε μήνυμα πως περιμένει και εκείνον, πως τον συνεχώρησε, πως τον αγαπά και πως τον θέλει και πως ξέρει όλα τα όσα πέρασε ο Πέτρος κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής και αυτού του χρόνου μάλλον από την πτώση του μέχρι τη συνάντησή του με τον Αναστάντα. Έκαμε λοιπόν φτερά ο Πέτρος. Το βλέπω μάλιστα και στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Εκεί που έκανε ο Ιησούς την τελευταία του επίσκεψη στη θάλασσα να την αποχαιρετήσει
γιατί αγαπούσε ο Ιησούς τη θάλασσα και από εκεί άρχισε τη δημοσία του δράση με θαυμαστή αλληλεία και κάλεσε τους Αποστόλους από αλληλείς ψαριών να γίνουν αλληλείς ανθρώπων. Πήγε λοιπόν τώρα να την αποχαιρετήσει και θαυματούρισε και εκεί πάλι με θαυμαστή αλληλεία και ο Ιησούς ήταν στον Αιγιαλό και τους είπε να ρίξουν τα δίχτυα και έριξαν και έπιασαν 153 ψάρια, ένα μεγάλο αριθμό. Και ο Ευαγγελιστής της αγάπης, που η αγάπη βλέπει μακριά και διαισθάνεται, είδε ότι ο Ιησούς είναι, ο Ιησούς εστί. Όταν τ' άκουσε ο Πέτρος, ρίχνει την πατατούκα του επάνω του, τον επενδύτη, και πέφτει στη θάλασσα. Οι άλλοι ήρθαν με το πλοιάριο. Αυτός ήταν ο Πέτρος, γεμάτος αγάπη αλλά και γεμάτος αδυναμία, γεμάτος μεγαλείο αλλά και γεμάτος μικρότητα, όπως είμαστε οι περισσότεροι. Γι' αυτό και ο ποιητής μας, ο ξεχασμένος αλλά και από πολλούς αγαπημένος Γεώργιος Δροσίνης, Δροσίνης έχει σχέση με τη δροσιά, με τη δρόσο, όντως με τη δροσερή και απαλή του ποιήση, προσέγγισε και αυτό το θέμα της αρνήσεως του Πέτρου, του προσώπου του Πέτρου, του χαρακτήρος και της προσωπικότητος αυτού. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Δροσίνη και θα ήθελα, μάλλον κατά το φθινόπωρο, να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στον απαλότατο αυτόν ποιητή που με τη χάρη και την τέχνη και την έμπνευση και το αίσθημα και το ποιητικό του μεγαλείο εγαλούχησε και ανάθρεψε γενιές, τουλάχιστον της δικής μας ηλικίας, τη γενιά την έχει σίγουρα αναθρέψει, γιατί μεγαλώσαμε με Δροσίνη, με Βυζινό, με Πολέμη, με Παλαμά, με Σολωμό και η τωρινή καλή είναι, αλλά και εκείνη ήσαν καλή και υπέροχη. Ας ακούσουμε λοιπόν δύο στροφές που αναφέρονται στον Απόστολο Πέτρο από την ποιητική συλλογή που εξεδόθη το πρώτο του 1914, τα φωτερά σκοτάδια, τα φωτερά σκοτάδια. Και φωτερά και σκοτάδια, έτσι είμαστε όλοι. Λοιπόν, τι του λέει ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης του πρωτοκορυφαίου Πέτρου? «Απαρνητής του Θεού σου ανέγινες, μα για την αρνησιά σου εκείνη, Πέτρε, ποιος είναι ο αναμάρτητος που θα θελήσει να σε κρίνει? Ποιος αν εσένα δεν εδίλιασε και ένα Θεό δεν απαρνήθη, και ποιος δεν έκλαψε όταν λάλησε βαθιά της μετανοίας τορνήθη?» Το θαύμα λοιπόν έγινε με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι η ανάσταση της ψυχής και της ζωής μας. Μετάνοια είναι να ξαναβρούμε το Χριστό μας και τον αδελφό μας. Και του άναψε φωτιές μετανοίας ο Ιησούς του Πέτρου, όταν μετά την τριπλή άρνηση και καθώς ήταν στο κριτήριο των ανώμων, γύρισε και κοίταξε με θεϊκό παράπονο τον Απόστολο Πέτρο. Και αυτή η ματιά του Χριστού άναψε φωτιές μετανοίας, μεταμελίας και θρήνου. Και τότε αυτός βγήκε έξω από το πτέσμα και το οίκημα και έκλαψε πικρός. Γι' αυτό και οι παλαιοί ύφχονται, όπως είπαμε και την άλλη φορά, ο Θεός να σε βλέπει, ο Θεός να σε θυμηθεί. Και οι καλόγεροι και οι ασκητές και οι παλαιοί χριστιανοί έλεγαν ακόμη όταν έπιναν και τρώγαν, καλή μετάνοια και καλόν παράδεισο. Αυτός ήταν ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος μέσα σε λίγα λόγια σύντομα. Να έχουμε την ευχή του και την ευλογία του, την πρεσβεία του στο Χριστό και να μας συμπαρίσταται. Και προποντός όταν πέφτουμε και μπαίνουμε σε μελαγχολία και θλίψη και απόγνωση μεγάλη και στο σκότος αυτής και γίνεται τότε η ψυχή μας περίλυπος έως θανάτου. Ας είναι κοντά μας ο Απόστολος της μετανοίας, ο Απόστολος Πέτρος, ο δικός μας Απόστολος, το πρωτοπαλίκαρο του Χριστού και ο πρωτοκορυφαίος της Εκκλησίας του, και ας μας βοηθάει και ας μας συντρέχει όπως μπορεί και όπως εκείνος δύναται και θέλει. Θα ήθελα τώρα να στρέψω με το λόγο δύο λίγων στο μέγας αγυνευτή των εθνών, τον Απόστολο Παύλο, τον Ευαγγελιστή Απόστολο των Ελλήνων,
των κατεξοχήν Απόστολων των Ελλήνων, που εξεχριστιάνισε και την Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι ο θεμελιωτής και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Έφτασε δε και στην πάνσοφη πόλη της Αθήνας και κήρυξε εκεί τον Αναστάντα και Κριτή Χριστό μας. Με τρόπο θαυμαστό, το αρχαίο δε ελληνικό πνεύμα αναζητούσε και έψαχνε με όλους τους τρόπους και τα μέσα το φως και την αλήθεια. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και ξεκινώντας από αυτή την αναζήτηση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και μνημονεύοντας κομμάτια από τους αρχαίους Έλληνας φιλοσόφους πάνω σε αυτό το ζήτημα, τους ομίλησε στη συνέχεια για το φως του κόσμου, για εκείνον που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση, και πάντρεψε έτσι τον ελληνισμό με την Εκκλησία του Χριστού. Είναι για τους Έλληνες ο Μέγας Απόστολος Παύλος, όταν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και τηρουμένων των αναλογιών για τον Χριστό και την Εκκλησία γενικότερα, ήταν ο νυμφαγωγός των Ελλήνων. Έφερε τους Έλληνες στην Εκκλησία του Χριστού και με απαράμιλο τρόπο και εδώ και αλλού σε ελληνικές πόλεις ομίλησε και έπεισε αμέτρητους Έλληνες και ελληνιστές και πίστευσαν στην Εκκλησία του Χριστού. Ίδρυσε εκείνος ο Απόστολος Παύλος εκκλησίες, εγκατέστησε επισκόπους και πρεσβυτέρους, δηλαδή τον Ιερό Κλήρο, και τις οργάνωσε και τις είχε πάντοτε φροντίδα και έννοια, αφού γράφει προς Κορινθίους 11 κεφάλαιο, Κορινθίους Β, ότι είχε και μέρημνα για όλες τις εκκλησίες. Ήταν μέλημά του, φροντίδα του, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Είναι δικός λοιπόν και κατά δικός μας Απόστολος ο Μέγας Παύλος, ο οποίος μπαίνοντας στη μαρτυρική μεγαλώνισο της Κύπρου έλαβε το ρωμαϊκό αλλά και ελληνικό όνομα Παύλος. Παύλους στα λατινικά σημαίνει μικρός, ελάχιστος, τυποτένιος. Γι' αυτό γράφει στις επιστολές ότι ήταν ο ελάχιστος των Αποστόλων. Έπαιζε και με το όνομά του και έλεγε αλήθεια ότι πριν ήταν υβριστής. Αλλά και Παύλος, η ελληνική λέξη Παύλα, ουκέστε δεινών Παύλα κατά Σοφοκλέα, τι σημαίνει την ανάπαυση. Τον έλεγαν Σαούλ, που στα εβραϊκά Σαούλ σημαίνει ταραχή και κίνηση. Έρχεται λοιπόν ο μικρός Παύλος, ο Παύλος της ταραχής, της ανταρσίας, του διωγμού και μπαίνει στην Εκκλησία του Χριστού και βρίσκει εκεί Παύλα και Ανάπαυλα. Βρήκε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εκεί την ανάπαυσή του. Ηρέμησε η ψυχή του και συνήλθε, ισορρόπησε. Και εκείνος ο οποίος έπνεμένεα κατά της Εκκλησίας του Χριστού και το διώκτης και πορθητής αυτής και υβριστής και λοιπά, τώρα έγινε το σκεύος της εκλογής. Ενώ πριν ήταν διώκτης του Χριστού, τώρα γίνεται διωκόμενος για τον Χριστό. Την πρώτη ζημιά με την καλή έννοια την έπαθε ο Απόστολος Παύλος κατά το λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Ακούγοντας το Στέφανο απολογείται στο συνέδριο με θαυμαστή και θεοκίνητη επιχειρηματολογία, κλονίστηκε η βάση της απιστίας και της πολεμικής του κατά της θρησκείας του Ιησού. Πολεμούσε ο Παύλος τη θρησκεία του Ιησού διότι πίστευε ότι εκείνος το πλάνος έτσι είχαν πληρώσει και είχαν διαδώσει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς, και είναι κακό η συκοφαντία και η λάσπη, έστω και η άδικος, διότι ισχύει αυτό που έλεγε ο φοβερός Χίτλερ, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, στο τέλος κάτι θα μείνει. Έμεινε λοιπόν αυτό στον Παύλο,
Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι, φοβούντας διαβολάς καν ψευδή σώση. Έμεινε λοιπόν ότι ο Ιησούς ήτο πλάνος και ήτο εχθρός της θρησκείας των πατέρων. Γι' αυτό και τον πολεμούσε τον Ιησού και τους ακολούθους του, τους της Οδού, έτσι λέγονται οι χριστιανοί πριν την Αντιόχεια, ή της Οδού, οι άνθρωποι της Οδού που είναι ο Χριστός, η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή, τους πολεμούσε με φανατικό τρόπο, με επιμονή, και έμπαινε στα σπίτια και στις εκκλησίες, τις υποτυπώδεις τότε εκκλησίες, και έπαιρνε με τη βία τους χριστιανούς, τους έριχνε στις φυλακές, τους φώνευε και ποιος ξέρει τι άλλο έκανε. Και τέτοια μανία και ίσχυε εδώ αυτό που ο Χριστός στους Αποστόλους για τους διώκτας του χριστιανισμού, οι οποίοι ενώ θα σας σκοτώνουν, λέει στους Αποστόλους, θα νομίζουν πως προσφέρουν θυσία στο Θεό, ή να πάσω αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Έτσι λοιπόν, με τα λατρείας πολεμούσε τους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος, νομίζοντας δηλαδή ότι κάνοντας αυτό, διώκοντας τους χριστιανούς, προσφέρει λατρεία στο Θεό. Αλλά του την έφερε ο ελληνιστής πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος, με την ακαταμάχητη και θεοκίνητη επιχειρηματολογία του στο συνέδριο. Και ο Παύλος στα βάθη του είπε και σκέφτηκε, βρε, καλά τα λέει αυτός, μήπως έχει δίκιο, μήπως είναι σωστά, μήπως εγώ θεομαχώ, σκιαμαχώ και ματαιοπονώ. Τι γίνεται εδώ πέρα? Γι' αυτό και όταν οι άλλοι πήραν λιθάρια και άρχισαν να λιθοβολούν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο με τα μανίας και οργής και εμπαθίας, εκείνος δεν έλαβε μέρος στο λιθοβολισμό. Για να μην τον νομίσουν όμως ότι διαφωνεί, εφύλατε τα ενδύματα των λιθοβολητών αφενός και αφετέρου συνευδοκούσε, συμφωνούσε με αυτό που έκαναν εκείνοι. Αλλά η συνέχεια όμως είναι πιο θαυμαστή. Καθώς ευάλετο υπό των λίθων, οι οποίοι ως νυφάδες κοιώνος έπιπτον επί του σώματος του μαρτυρικού του πρωτομάρτυρος, και καθώς εκείνος προσήφχετο υπέρ των διοκτών του, λέγοντας, Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην, και καθώς αποκάλυψε πως βλέπει τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Ιησού να στέκει εκ δεξιών του Θεού, εκεί ο Παύλος τα έπαιξε. Το οικοδόμημα της πολεμικής του κατά του Ιησού άρχισε να καταραίει και σου λέει, εγώ πολεμάω τον Ιησού στο όνομα του Θεού των Πατέρων μας. Και ο Ιησούς είναι στα δεξιά του Θεού των Πατέρων μας. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Κάπου έχω κάνει λάθος. Παρότι η διάθεσή του ή το αγαθή, ο τρόπος του ήταν λάθος. Καμιά φορά στην επιφάνεια και απ' έξω κάνουμε αμαρτία και στο βάθος το κίνητρό μας είναι άλλο. Και αυτά τα βλέπει μόνο ο ετάζων καρδίας και νεφρούς Θεός, ο οποίος κρίνει την δικαίαν κρίση και ουχή την κατόψιν κρίση, όπως το ίδιο το αθάνατο στόμα του Ιησού έλεγε στους Ιουδαίους. Τούκαμε λοιπόν με την καλή έννοια ζημιά ο πρωτομάρτης Στέφανος, η μεγάλη αυτή και ηρωική και αρχοντική μορφή της αρχαίας εκκλησίας, ο Άγιος πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος. Και πορευόμενος κατά τη Δαμασκό ο Παύλος και έχοντας αρχίσει να ζυμώνεται και να πλησιάζει προς την εκκλησία του Χριστού, τον συνέλαβε από ουρανού εκεί ο μεγάλος ψαράς της οικουμένης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι συγκλονιστική η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Διαβάστε στο ένατο κεφάλαιο Πράξεις Αποστόλων. Είναι όντως συγκλονιστική, όντως διδακτική και δεικνύει το μεγαλείον και την δύναμη και προπαντός την αγάπη του Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος απ' ουρανού εκάλεσε τον Παύλο στο αποστολικό αξίωμα, ενώ τους άλλους τους εκάλεσε
όταν επί της γης σώφθηκε της ανθρώπης συνανεστράφη. Τον κάλεσε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, όπως και τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, οι οποίοι έλαβαν την κλίση ούτε εξ ανθρώπων, όπως γράφει ακριβώς προς Γαλάτας ο Μέγας Παύλος, αλλά εκ Θεού. Πήρε λοιπόν την κλίση εκ Θεού και άλλαξε. Τον βάπτισε ο Απόστολος Ανανίας και έγινε από και πέρα το σκεύος της εκλογής και βάστασε ενώπιον τυράννων, εθνών και βασιλέων το όνομα το Μέγα, το όνομα το Υψηλόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και το εβάστασε επαξίως και απέβει υπερλίαν Απόστολος όσα έκαναν όλοι οι Απόστολοι μαζί και ακόμη παραπάνω έκαμε μοναχός του ο Μέγας των Εθνών σαγηνευτής Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Μέγας και Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ο πιο έγκυρος ερμηνευτής των θεοπνεύστων αποστολών, επιστολών του Αποστόλου Παύλου, λέγει και βροντοφωνεί «Ουδής Παύλου ίσως». Και όταν πάλι ήρχε το στη διάνοιά του ή στην ανάγνωσή του, ρητό του Αποστόλου Παύλου έλεγε περί χαρίς «Πάλι είναι ο Παύλος ο αιμός πάρεστην». Και η ψυχή του Παύλου είναι ουρανός και ωκεανός. Ουρανός για το ύψος και θάλασσα για το βάθος της αγάπης του προς τον Ιησού Χριστό και προς όλους τους ανθρώπους. Αγαπούσε ο Μέγας Απόστολος Παύλος τόσο το Χριστό μας απόλυτα που γράφει στους Ρωμαίους ότι τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αγαπούσε τόσο το Χριστό και ήταν ένα μαζί του και έλεγε και βροντοφώναζε πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Και αγαπούσε όμως το όνομα του Χριστού και όλους τους ανθρώπους και γίνεται ότι σπάσει τα πάντα ή να πάντως την ας σώσει. Και τους μιλούσε και τους εφέρετο με τον πλέον στοργικό τρόπο, διαβάζοντας κανείς προσεκτικά τις ιερές και άγιες επιστολές του, βρίσκει εκεί εκφράσεις αφάτου και αφράστου τρυφερότητος, στοργής και καλοσύνης και αγάπης που θα μπορούσαν να προσφέρει ούτε ο καλύτερος και στοργικότερος πατέρας, ούτε η πιο τρυφερή και αγιασμένη μητέρα. Το ονόμασαν κάποιοι αδίκως βέβαια, πάνι αδίκως μισογίνη. Μου ο Απόστολος Παύλος το αντίθετο είναι φιλογίνης. Διαβάζομαι τις επιστολές του και βλέπουμε να στέλνει χαιρετισμούς και ασπασμούς και να γράφει επένους και να γράφει υπέροχα πράγματα για πολλές γυναικείες υπάρξεις που κανείς άλλος εκ των Αποστόλων δεν έγραψε με τέτοιο υπέροχο τρόπο. Ας πούμε ένα παράδειγμα στο τέλος προς Ρωμαίους επιστολής που εγγράφει από την Κόρινθο και στάλει με το Γάιο στη Ρώμη. Στο 16ο κεφάλαιο γράφει χαιρετισμούς και ασπασμούς στην εκκλησία της Ρώμης. Μπορείτε να το διαβάσετε, να μην σας καθυστερήσω διαβάζοντάς το εγώ, όταν πάτε στο σπίτι σας ή όταν δείτε ευκαιρία και θέλετε. Είναι όντως συγκλονιστικό. Και τα μεγάλα βήματα της πορείας του Αποστόλου Παύλου στα έθνη, τουλάχιστον κατά δύο μεγάλες πρώτες αποστολικές περιοδίες του, αναφέρει εν συντομία, εν πάση δυνατή συντομία, το βιβλίο «Πράξεις Αποστόλων» με τα υπέροχα ελληνικά του Λουκά σαγηνευόμεθα και θαυμάζομαι όλες τις πράξεις και όλα τα έργα και όλους τους λόγους του Αγίου και Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών, προκειμένου να φέρεις το Χριστό και να προσαγάγεις την Εκκλησία, όπως λέει ο ωραίος ύμνος των αποστήχων της εορτής του, όλους τους ανθρώπους, όλη την οικουμένη.
Βλέπουμε λοιπόν το μεγάλο Απόστολο Παύλο να αγαπά και να υπεραγαπά και να κατανοεί και να καταλαβαίνει πάσαν ψυχήν και ύπαρξην. Είναι ο πατέρας της οικουμένης. Αν ο προφήτης Μωυσής, όταν ο Θεός ήθελε να τιμωρήσει τους Εβραίους, του είπε «Αν τιμωρήσεις αυτούς, τιμώρησε και μέναν, και αν σκοτώσεις αυτούς, σκότωσε και μένα, αυτός είναι ο ηγέτης, ταυτίζεται με το λαό του και προβαίνει σε υπέροχες πράξεις θυσίας και μεγαλείου προκειμένου να τον προστατεύσει». Αν ο Μωυσής είπε αυτό, ο Μέγας Απόστολος Παύλος έχει πει κάτι και έχει γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή του κάτι πιο συγκλονιστικό. Τι του λέει του Χριστού, τι τον παρακαλεί, «Σε οικετεύω Κύριε και σε παρακαλώ να γίνω ανάθεμα από σένα, να χωριστώ από σένα και να μπω στην αιωνία κόλαση προκειμένου εσύ να ελεήσεις τους συμπατριώτες μου Ιουδαίους». Αυτό κι αν είναι πλήρωμα αγάπης, αυτό κι αν είναι θυσία, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Τον παρακαλούσε λοιπόν για τους συμφιλέτας του Ιουδαίους, για εκείνους οι οποίοι αφού έχασαν τον πρωτοπολίπκαρό τους δεν τον άφησαν σε χλωρό κλαρί, τον εδίωκαν, του έφεραν προσκόμματα στο έργο του, τον ταλαιπωρούσαν και του είχαν αποβεί ως κόλοψεν τη σαρκή κατά μία εξήγηση των ερμηνευτών. Σκόλοψεν τη σαρκή. Δεν μπορούσε να χαρεί το έργο του. Δεν μπορούσε να αισθανθεί άνετα. Δεν μπορούσε πουθενά να βρεθεί σε ησυχία. Όπου και να πήγαινε, ό,τι και να έκανε, εκείνοι ήσαν μπροστά του. Γι' αυτό και προς Θεσσαλονική Σάλφα μιλάει για αυτούς, ότι είναι εχθροί οι οποίοι σταύρωσαν τον Κύριον της δόξης και εχθροί της ανθρωπότητος. Όχι βέβαια όλος ο λαός του Ισραήλ, αλλά εκείνοι οι οποίοι ήσαν και είναι όπως κι άλλος κοσμάκης εχθροί του Ιησού και εχθροί της ανθρωπότητος. Φανταστείτε λοιπόν το ύψος και το βάθος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Να θέλει να χάσει τον Παράδεισο, να θέλει να χάσει τον Χριστό που είναι ο Παράδεισος και που έλεγε πως τίποτα δεν μπορεί από αυτό να τον χωρίσει, να θέλει όλα αυτά να τα χάσει προκειμένου να σωθούν οι πατριώτες του, οι δεινότεροι και φοβερότεροι εχθροί του. Αυτό είναι η Ορθοδοξία, αδελφοί μου. Και αυτό ακριβώς το αναφέρει στην προς Ρωμαίους, όπως προανέφερα, επιστολή του, που είναι, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, η επιστολή της Θείας Δικαιοσύνης. Και η Θεία Δικαιοσύνη δεν έχει καμία σχέση με κάθε τρεχάμενη και συμβατική δικαιοσύνη. Η Θεία Δικαιοσύνη είναι τελείως διαφορετική, εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτές που ανέφερα. Τι είναι δηλαδή? Ο Θεός εδώ, αντί να τιμωρήσει τον ένοχο και αποστάτη άνθρωπο, τι κάνει? Τον αγκαλιάζει, τον προσλαμβάνει, τον οικειοποιείται, τον ανασταίνει και τον σώζει. Και τι κάνει? Αφήνει άφωνα τα σύμπαντα και τους δαίμονες. Και όντως η Θεία αυτή αγάπη είναι σοφή και σωστική. Γι' αυτό ο Παύλος ο Μέγας λέει στην επιστολή που είπαμε και αναφέρει τον προφήτη Ισαΐα το μεγαλοφωνότατο που είπε «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, της γαρέγνων ουν Κυρίου ή της σύμβουλος αυτού εγένετο». Ο Κύριος μας κερδίζει με την αγάπη Του, με τη θυσία Του, με τη στοργή Του, με την καλοσύνη Του. Κάποτε σε μια εκκλησιά μιλούσε ένας παπάς και μιλούσε έτσι με φανατισμό και στόμφο καλιάρα όπως και η αφεντιά μου και έλεγε ότι μου βγαίνει τι να κάνουμε, αδυναμία γι' αυτό, και έλεγε ότι ο Θεός, ο Χριστός, αν κάνετε αυτό θα σας τιμωρήσει, αν κάνετε το άλλο θα σας βάλει στην κόλαση, αν κάνετε το τρίτο θα σας κάψει.
Αν κάνει το τέταρτο θα σας κάνει αυτό και αυτό, και πήγαινε λέγοντας σειρά τα επιχειρήματα. Και κάποιος άκουγε δυσκολεμένος, και όσο τ' άκουγε αυτά τόσο δυσκολευότανε και έλεγε, και τι με νοιάζει, δεν πάει να κάνεις Θεέ μου ό,τι θέλεις, τύρανος σε κι εσύ όπως και τόσοι άλλοι, ένας παραπάνω δεν βλάπτει, κάντο και γρήγορα να τελειώνουμε, και άλλα τέτοια φεδρά. Τη τελευταία φορά όμως ο παπάς εφωτίστηκε σαν την όνο του Βαλαάμ και λέγει ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι καλοσύνη, είναι στοργή, είναι τρυφερότητα, είναι πατέρας, είναι φίλος, είναι αδελφός, είναι τόσα καλά, και θα είναι κρίμα να χάσουμε το Θεό μας που είναι τόσα καλά, και χάνοντάς τον Αυτόν, εμείς θα χάσουμε στην ουσία και Αυτόν θα κάνουμε να στενοχωρείται που μας έχασε. Τότε ο ακροατής εκείνος του Θείου Λόγου έμεινε στο τέλος της λειτουργίας και αντάμωσε τον παπά και του λέει, παππούλη μου, όσες φορές έλεγες πως ο Θεός είναι τιμωρός, είναι εκδικητής, είναι τύρανος, εγώ έλεγα μέσα μου, κι άμα και τι έγινε, τέτοιος Θεός δεν μου χρειάζεται. Σήμερα όμως που είπες πως είναι αγάπη και λοιπά, δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε ένα Θεό που είναι αγάπη, και ρίχτηκα στην αγκαλιά Του και πέφτω και στη δική Σου, ξομολόγαμε, διάβασέ με και κάνε με παιδί Του. Ο Ιησούς λοιπόν κερδίζει πάντοτε με την αγάπη και τη στοργή και τη συγγνώμη Του, η οποία ανέτειλε από τον τάφο, και όπου επλεώνασεν η αμαρτία υπερεπερίσευσεν η χάρις. Μπορεί να έχουμε παντού στη γη της αμαρτίας την ανάχυση που λέει ο Μέγας Αποστολός του Πέτρος στις καθολικές επιστολές του, έχουμε όμως και της χάριτος την ανάχυση, η οποία υπερβαίνει και νικά την αμαρτία. Και με τις τόσες πτώσεις μας και τα τόσα δεινά και τα τόσα της ψυχής μας αδειάσματα και με τις τόσες ενοχές και συνενοχές μας, καταλήξαμε στο σημείο να ζητάμε, όσοι δεν ξέρουμε, τον άγνωστο Θεό, ο οποίος άγνωστος Θεός είναι γνωστότατος, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος κυκλοφορεί και οπλοφορεί, κυκλοφορεί ανάμεσά μας και οπλοφορεί με την αγάπη Του την άφατη, η οποία αφοπλίζει και τον πιο κακοπροαίρετο άνθρωπο. Γιατί όντως η αγάπη νικά, αφού είμαστε πλασμένοι από την αγάπη για την αγάπη, και η αγάπη είναι εκείνη η οποία συγκινεί και την οποία ο μέγιστος Απόστολος των Εθνών Παύλος είχε φιλοξενήσει στην ψυχή του ως προκαθημένη των αρετών, και έχει γράψει τον υπέροχο και ανεπανάληπτο και μοναδικό ύμνο της αγάπης, που είναι στην Α προς Κορινθίους 13 κεφάλαιο. Και όταν ερουλιάζει η αγάπη μας, ας τρέχουμε σε αυτό το κεφάλαιο, ας διαβάζουμε τον ύμνο της και ας αναβαπτιζόμεθα στα σωστικά και ιερά και σωτήρια νάματά της. Έκαμε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, έκαμε τα πάντα και έγινε τη σπάση τα πάντα πλην αμαρτίας. Έκαμε όλα, ακόμη θέλησε να πάει και στην κόλαση προκειμένου να σωθούν οι αγαπημένοι του Ιουδαίοι. Γιατί ο Παύλος ήταν Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος εκ φυλής Βενιαμίν. Επειδή αγαπούσε αρχικά το έθνος και την πατρίδα του και τη θρησκεία του, κατέφυγε στην αίρεση των Φαρισαίων, που ήταν μια μερίδα εθνικό-θρησκευτική. Αλλά ύστερα που μετεστράφη, μπήκε πια στη μεγάλη πατρίδα, στη μεγάλη οικογένεια, στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και έκαμε πατρίδα την οικουμένη ολόκληρη, γιατί πατρίδα μας εδώ, σε αυτή τη μάταιη και εφήμερη πλάση, είναι μονάχα η Εκκλησία του Χριστού. Ας διαβάσει όποιος θέλει περί αυτού το φοβερό κείμενο του Δευτέρου αιώνος που ονομάζεται «Προς διόγνητον επιστολή». Κυκλοφορεί στα βιβλία
που έχουν τίτλο Αποστολικοί Πατέρες. Για τον Απόστολο Παύλο βέβαια δεν τελειώνουν τα ρήματα, δεν τελειώνουν οι έπαινοι, δεν τελειώνουν οι ευχαριστίες, δεν τελειώνουμε ποτέ με την υποχρεωσή μας απέναντί του και περισσότερον εμείς οι Έλληνες, οι υπέροχοι Έλληνες που πήρε τη γλώσσα μας ο Μέγας Παύλος, που πήρε τη φιλοσοφία μας, που πήρε την αναζήτηση της αληθείας και τα έφερε όλα στην Εκκλησία, τα έδωσε όλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία όπως και πάντα τα έθνη και μας έκαμε Εκκλησία και έγινε η γλώσσα η ελληνική κοινή, η γλώσσα του Θεού, η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα της Εκκλησίας, η φοβερή και μουσική και ανεπανάληπτη εκείνη η γλώσσα που και σήμερα παρόλους τους διωγμούς της, όπου γης την καταλαβαίνουν, την επενούν, την εγκολπώνονται, την αγκαλιάζουν και την μαθαίνουν. Και ενθυμούμε κάποτε στο Πανεπιστήμιο ήρθε ένας ξένος καθηγητής θεολογίας Πανεπιστημίου από την Αμερική και σε ώρα μαθήματος Καινής Διαθήκης, αφού ετελείωσε ο σοφός καθηγητής μας, έλαβε εκείνος των λόγων. Και με ελληνικά αρκετά καλά μας είπε, πατέρες και αδελφοί, είστε τυχεροί που είστε Έλληνες και που είναι το Ευαγγέλιο και η Καινή Διαθήκη γραμμένη στη γλώσσα σας και μπορείτε άνετα και τη διαβάζετε και την καταλαβαίνετε. Εγώ να ξέρετε έκανα μέγα κόπο προκειμένου να μάθω όσο μπορούσα καλύτερα την ελληνική κοινή για να διαβάσω το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Και θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση πάλι με ένα ποίημα τώρα για τον Απόστολο Παύλο. Ας το ακούσουμε και να τελειώσουμε. «Ω Παύλε, ποιος δεν σ' αγαπά και ποιος δεν σε λατρεύει, γίγαντας είσαι αρετής, πέλαγος της αγάπης. Όσα να πει κανείς για σε είναι κατωτερά σου. Η πατρική σου η καρδιά χωρούσε όλον τον κόσμο. Ήσουν στοργής ο ποταμός, πηγή της καλοσύνης. Ήσουν στα αλήθεια ταπεινός, γι' αυτό ψηλά ανέβεις. Παύλε, πατέρα των εθνών, δεήσου για τον κόσμο. Παύλε, σε θέλει η Κόρινθος, σε κράζει η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Καβάλα και η Κρήτη, Ήπειρος και η Έφεσος, Ρώμη και η Ισπανία, Αντιόχεια και Δαμασκός, Κύπρος και Παλαιστίνη. Παύλε, εγίναμε φτωχοί, έλα να μας πλουτίσεις, εχάσαμε την πίστη μας, δεν έχουμε αγάπη και την ελπίδα τη γλυκιά αφήσαμε να φύγει. Έλα να κλάψεις Παύλε μας, έλα να μας ξυπνήσεις και σαν πατέρας στοργικός να μας παρηγορήσεις. Έπεσε νύχτα ζωφερή της ειδωλολατρείας, λίγοι απόμειναν πιστοί και εκείνοι κινδυνεύουν. Παύλε, αηδόνι της χαράς, πες μας κανά τραγούδι και της αγάπης κέρνα μας το δυνατό κρασί.